αλλά είναι ζωτική σημασία. Σε αυτές τις φωτογραφίες και όπως θα δείτε στην πρώτη δόση που θα κάνουμε εδώ, οι κυρίαρχοι τονιστές είναι δύο. Είναι το μπλε και μετά βάζουμε διάφορα άλλα χρώματα και είναι και το κίτρινο που επίσης βάζουμε διάφορα άλλα χρώματα. Το μπλε, θέλω να το θυμόσαστε πάντα και για την πάρτι σας, έχει μια αδυναμία. Όταν αρχίζει και μετατρέπει τη φωτογραφία σε μπλε, αυτή την υποτίθεται ωραία ασπρόμαυρη, αρχίζουν και μπουκώνουν κάπως τα μαύρα. Ισοπεδώνονται σε εισαγωγικά. Δεν είναι σωστή έκφραση, αλλά για να μπορέσουν να την καταλάβουν οι περισσότεροι. Έτσι λοιπόν, θέλετε, είναι λογικό και καλό και σωστό και χρήσιμο σημείο σύγκρισης η κολόνα εδώ για ευκολία. Βλέπετε ότι αυτή η κολόνα εδώ είναι λίγο πιο σκούρα από ό,τι η διπλανή της, φαίνεται σε όλους. Προετοιμάστηκα δηλαδή. Να προετοιμαστείτε κι εσείς. Ήρθε διαβάσμα. Τις φωτογραφίες που θα βουτήξω καταρχάς σαν πρώτη φάση στο κίτρινο, το φαντάζεστε κι εσείς ασπροκίτρινο, χάνεται λίγο η λεπτομέρεια στάχνα, θέλω να είναι λίγο πιο σκούρες. Οι φωτογραφίες όμως που θα βουτήξω στο μπλε και θα έρθει και το μπλε και θα τα τονίσει όλο και θα τα δυναμώσει, να είναι λίγο πιο αθνές. Good. Οι φωτογραφίες που έχετε στο μυαλό σας, ότι θα δείτε και εδώ πέρα και θα τα ξαναπούμε, που έχετε στο μυαλό σας το ότι θα ξεκινήσουν από κίτρινο, να είναι λίγο πιο βαριές, πιο καλοτυπωμένες. Οι φωτογραφίες που θα αρχίσουν από μπλε, να είναι λίγο πιο αχνές. Πάει. Ήδη εδώ, όπως είδατε, έκανε το διαχωρισμό. Όταν θα ετοιμάσουμε όλες αυτές τις φωτογραφίες, βλέπετε σας έχω αφήσει εδώ πέρα μία λευκή, θα τις βιβλιοθετήσουμε κιόλας εδώ, θα τα κάνουμε ένα τόμο και γι' αυτό χρειάζεται, η κάθε φωτογραφία από πίσω θα έχει ένα νούμερο και από πίσω θα γράφει με ποια λογική και με ποια διαδικασία έγινε, ώστε πανεύκολα θα μπορείτε κι εσείς να επαναλάβετε το πείραμα. Μέσα σε αυτό το πακέτο θα υπάρχει και μία, η κατ' εμέ, ασπρόμαυρη σωστή εκτύπωση. Φυσικά για τον καθένα, το τι είναι σωστό μπορεί να διαφέρει. Αυτή η φωτογραφία, για παράδειγμα, θα μπορούσε να τυπωθεί πολύ βαριά μαύρα και να λάμπανε μόνο οι ακμές των σκαλιών και το μοναδικό σημείο που είναι το γυάλισμα του ήλιου σε αυτό το σημείο της κολόνας. Και όλα τα άλλα να είναι το λικό του φυμάτου. Αυτή όμως, σαν νορμάλ εκτύπωση, είναι μια πολύ σωστή φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία λοιπόν, τη νούμερο 0, τη νούμερο 1, θα την κρατήσουμε και θα την έχουμε σαν οδηγό πώς θα ήταν μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Αρχίζουμε. Κατ' εμέ είναι σωστή εκτύπωση γιατί. Γιατί εδώ στο βάθος, στη σκιά, που είναι μία πόρτα και ορισμένα πραγματάκια, ρίξε έτσι λίγο φως και δυνατή. Φώτα πάνω. Έχουμε πολύ καλό μαύρο. Και είναι επίσης σωστή εκτύπωση, διότι το γυάλισμα του ήλιου σε αυτή την επιφάνεια που είναι κουρμπίτσα και βλέπουμε να γυαλίζει, είναι απόλυτα κάτασπρο, όπως είναι το άσπρο του χαρτιού. Άμα το δείτε, το βάλετε δίπλα, είναι τέτοιο. Αυτή λοιπόν είναι η φωτογραφία 0
που θα μείνει στο αρχείο μας, πώς πρέπει να είναι το ασπρόμαυρο. Γιατί τα χημικά που θα δείξουμε είναι χωρισμένα σε δύο κατηγορίες. Ποιος θα μου πει από τι φτιάχνετε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, τι είναι αυτό το μαύρο εδώ πάνω που βλέπουμε? Άργυρος, ποιος το είπε? Έτσι το πέτα. Είναι κόκκι, κουκίδες από άργυρο. Δεν τα κάναμε προχθές. Εντάξει. Κουκίδες από άργυρο. Όταν ο άργυρος είναι οξυδωμένος και χαλασμένος, ας το πούμε έτσι, γίνεται μαύρος. Όπως τα σημικά σας, όσοι έχουν, οι μαμάδες ας πούμε, που έχουν στα σπίτια, από τα πολλά πιασίματα, από κανένα κακό φαγητό, από κανένα βρώμικο χέρι που το πιέσε, με τον καιρό αυτή η δαχτυλιά πάνω στο ασημένιο σκέπος μένει, μαυρίζει. Τη φωτογραφία έχουν καταφέρει οι χημικοί και την κάνουν να μαυρίζει αμέσως. Αυτός ο μαύρος άργυρος, που όταν είναι πολύ χοντρός και δυνατός και πολύ μαυρισμένος είναι έτσι κατάμαυρος, αλλά όταν είναι κακοφαγωμένος και αγνός και τέτοια είναι γκριζαμπάκιας και λίγο πιο γκρίζος και λίγο πιο αραιός και τα λοιπά και δίνει τις απαλές. Να, εδώ βλέπετε είναι σχεδόν άσπρος, αλλά δεν είναι άσπρος, είναι λίγο γραμμένος. Είναι και αραιός γιατί δεν πήρε πολύ φως και... Εμείς δεν έχουμε παρά αυτόν τον άργυρο. Έχουμε κανένα χημικό εδώ μέσα? Μπορούμε με διάφορα χημικά τον άργυρο να το αλλάξουμε χρώματα? Μπορούμε, να εδώ, να. Μπορούμε. Άμα ρίξουμε στον άργυρο φιάφι, γίνεται κίτρινος. Άμα ρίξουμε στον άργυρο σίδηρο, γίνεται κόκκινος. Άμα ρίξουμε στον άργυρο, τι να ρίξουμε, αμμονία, γίνεται βυσσινής. Άμα ρίξουμε στον άργυρο εκείνο, έτσι τα λέω τώρα, αλλά θέλω να καταλάβετε περίπου. Άμα ρίξουμε εκείνο και εκείνο παίρνει άλλο χρώμα, εκείνο και εκείνο άλλο χρώμα κτλ. Αυτός δεν είναι τελειωμένος. Η Colorvis λοιπόν μας δίνει πρώτα αυτή τη δυνατότητα. Σε αυτό το ασπρόμαυρο πράγμα να πειράξουμε τον άργυρο. Η μισή διαδικασία που θα κάνουμε σήμερα. Μπορούμε να πειράξουμε τον άργυρο. Πιο μεγαλύτερη πουστιά θα κάνουμε στο επόμενο. Δεύτερο, η φωτογραφία είναι φτιαγμένη από το ασπρόμαυρο, αλλά έχει και το χαρτί από πίσω. Δεύτερη μαγιά της Colorvis. Λέει, μπορείτε εσείς να πειράξετε τον άργυρο και να είναι ωραίο άσπρο το χαρτί από κάτω, αλλά εδώ σας δίνω και μια άλλη πουστιά να κάνετε. Να αφήσετε τον άργυρο όπως είναι, μαύρο, φερμπίν, και να βάψετε το χαρτί. Αυτές οι λεκάνες εδώ. Μπορούμε δηλαδή το χαρτί το άσπρο να το κάνουμε κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, βυσσινή, δηλαδή το άσπρο το χαρτί. Αυτή τη διαδικασία δεν την ονομάζουμε τονισμό, την ονομάζουμε βαφή. Βάφουμε. Θα βάψουμε τα χαρτιά. Και έτσι καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μυστικό. Όλα τα χημικά που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι καλά ανακατωμένα. Διότι έχω φέρει ένα τέτοιο εδώ να το δείτε. Εάν κάπου δεν είναι καλό, δεν είναι καλό ανακατωμένο θέλω να πω, ξέρετε τι θα συμβεί? Πίσω από το Βασίλειο. Εάν αυτό είναι ένας λεκές, ας το πούμε, μπορεί αυτός ο λεκές να προκληθεί επειδή δεν ανακατώσαμε καλά τα χημικά. Το ρίξαμε δηλαδή εδώ μέσα, στο σημείο που βρίσκεται και είναι εδώ γύρω, είναι μια συμπυκνωμένη σταγόνα
και αυτό δεν είναι από αυτό το πράγμα, και αυτή η συμπυκνωμένη σταγόνα σε εκείνο το σημείο, που είναι πολύ γερό το χημικό, επηρεάζει πολύ περισσότερο από όλο το άλλο. Άρα λοιπόν, τα χημικά μας τα φτιάχνουμε πριν και αφού τα ανακατώσουμε καλά. Πίνετε και όλα. Και επειδή σε αυτά θα τα φυλάξουμε όσα δεν εξαντληθούν, κρατάμε τα μπουκαλάκια μας και για μέσα. Αυτά είναι τα χρώματα που δίνει ο κατασκευαστής. Ναι, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Πόσα είναι τα χρώματα? Έχεις και συνδυασμούς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Κάνεις και συνδυασμούς. Ο κίτρινος το ληστή. Και να το πλύνει ένας από μια. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να ξεκινήσουμε την πρώτη φωτογραφία. Ο πρώτος τονιστής που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι ο μπλε. Θα προσέξετε ότι σε κάθε λεκάνη επάνω, για να διευκολύνω μετά δηλαδή αν θέλετε, έχω βάλει χαρτάκια και σε αυτά τα χαρτάκια για ευκολία δικιά μου και καλό είναι και εσείς όταν θα τα επαναλάβετε στο σπίτι, να γράφετε μπλε τονιστής, κίτρινος τονιστής, βυσσινή τονιστής, ώστε, μα τζίψι να είσαστε τελείως δηλαδή, αφού λέει μπλε ρε μαντάλια, τι πιστεύετε. Άρα λοιπόν, αφού ξεκινάω με ένα μπλε, διαλέγω κάτι που να μην είναι πολύ μαύρη κορώνα. Πάρ' το τελείως. Υπάρχει ένα μειονέκτημα στην όλη διαδικασία. Ποιο είναι το μειονέκτημα? Ότι όταν τελειώνουμε πρέπει να την ξεπλένουμε τη φωτογραφία στο νερό. Λοιπόν, τρακούμενο νερό, στην κρίση, μέσα. Λοιπόν. Έτοιμο. Προσέξτε τη διαδικασία, είναι θέμα. Εάν κάνω στο χαρτί μου, ναι, να δείξω τη φωτογραφία και τι ωραία κουτάει, όχι, τι ωραία, και τη κουτάω σιγά σιγά, καταλαβαίνετε ότι αυτή η γωνία είναι 1,5 λεπτό νωρίτερα από την τελευταία. Άρα λοιπόν, αυτά δεν επιτρέπονται. Τελευταία. Αγωνία στο βούτυπα και Πάρκινσον. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα ρε, και αμέσως. Που να είμαι τώρα, μη τύχει και γίνουν οι γραμμές. Κάποιος καρδιός με βρήκε ώρα να με πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ λέει το χαρτάκι επάνω πρέπει να μείνει 3 έως 5 λεπτά. Αλλά είναι και κάτι που το βλέπουμε. Να το γυρίζει, αρχίζει και γίνεται, το βλέπετε, το βλέπετε, γυρίζει, αρχίζει και γίνεται. Όσοι γυρίζει και γίνεται, να το, όλο από τη μία μεριά, να το, γίνεται, το βλέπετε, έχει το βλέπετε. Όχι, πρασινάκι είναι το ζουμί, όχι, η φωτογραφία μας δεν έχει. Με το μάτι το αφήνουμε δηλαδή. Ορίστε. Με το μάτι, με το μάτι, θέλει φως πολύ παιδιά, φως. Πάω με το φως. Με το μάτι. Όχι, μεγάλη μου αγάπη είναι η καινούργια ρε παιδιά, αλλά δεν μπορώ να το σκούσω. Κρίμα στο κορίτσι. Δηλαδή είναι μαγάπα και σμαριά με και κουβάλα είναι. Το βλέπετε, αρχίζει και γίνεται μπλε. Και όσο το αφήνω τόσο γίνεται. Εσύ σε τσάκο σαν όλοι μαζί μου σαν. Λέστε εδώ η πρώτη. Κοιτάξτε πώς αρχίζει και γίνεται πιο μπλε το μπλε. Όχι καλαζοπούλι που γίνεται αυτή. Σφίγγουν τα πράγματα. Άσε το. Ο χρόνος από τι εξαρτάται, ωραία ερώτηση. Ακούστε, από το πόσο θέλετε να ζωρίσετε τη φωτογραφία προς το μπλε. Καταρχάς, διότι εάν θέλουμε να την αφήσουμε σκέτη μπλε, δεν μας πολύ πειράζει.
Εάν όμως θέλουμε αργότερα να κάνουμε και άλλα παιχνίδια, να βάλουμε και σ' άλλο χημικό και σ' άλλο χημικό, μην την ξεχνάμε, είπαμε, πειράζει. Τζις μπουν κακά. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να είδες ότι με τόσο στο κίτρινο και τόσο στο κόκκινο και τόσο στο βυσίνι θα βγάλω εκείνο το χρώμα και εσύ ξαφνικά να λες δεν πειράζει μωρά, να αφήσουμε εδώ την πρώτη φορά τόσο. Δεν γίνεται. Μόνο αν όπως αυτή στο πείραμά μας δηλαδή θέλουμε να την κάνουμε σκέτο μπλε, τότε είναι άστινο όσο θέλεις. Εδώ να μπορώ να την αφήσω κι άλλο. Δικιά μας, δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Είναι μόνο μπλε. Πληρώνει και κάτω. Πληρώνω, λέω, πώς και τι κάνω. Οι τσιμπίδες είναι απαραίτητες. Αν πιάσω τώρα εδώ, τα χέρια μου θα γεμίσουν χημικό και έτσι μόλις θα ψάξω την επόμενη. Δεν είναι γαστική παρέμβαση καλλιτέχνη. Θα αρχίσουν οι δαχτυλιές. Ας πούμε ότι η πρώτη μας φωτογραφία είναι δηλαδή για λάβη. Φτάσω κλείνει, ναι. Εγώ θα πάω. Μα μου καλό σενάριο, ρε Πατήρ, τώρα δεν κλείνει ο Τάσος. Είναι μπλε. Φεύγω γιατί εδώ μεταξύ επιδράς. Το αλάτι Πλήναμε εκείνη έτοιμη. Πλήναμε εκείνη έτοιμη. Πλήναμε εκείνη κάπως έτοιμη, τώρα θα την περάσουμε για κάτι και θα το δούμε. Ναι, ναι. Δεν έπαιρνε ένα κομματάκι φιλ που να άφησε από μέσα από κάτω. Αντί για καρτί να βουλήξουμε φιλ. Όλα θα χρειαστεί. Λοιπόν, για σταματήστε λίγο σας παρακαλώ. Μέρση. Αυτή την πρώτη φωτογραφία λοιπόν, για να μην μπορέσει να αλλάξει καθόλου, θα τη βουτήξουμε και στο αλάτι. Το μαγειρικό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν είναι στερεωτής, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλα σταθεροποιητής ουσιαστικά είναι. Σταθεροποιητής. Γιατί επιδέχεται μετά την επεξεργασία, δεν είναι σαν τη στερεώση που θέλει. Γιατί θα δείτε την άλλη τη φωτογραφία που θα βγάλουμε τώρα, η δεύτερη, μην την ξεχνάμε κιόλας. Να το φιλμάκι μας πως έγινε ωραιότατο, για προβολή στο πανεπιστήμιο, μια εργασία σας, που θα κάνετε, κοιτάξτε το. Ήδη άρχισε να παίρνει χρώμα. Έστα, δεν πειράζει.
Μόνο στο slides αυτό έτσι. Υπάρχει το ψέκο. Και σε slides και σε εκτύπωση. Αν το δώσουμε να το άμεσα. Έξω, σε τώρα θα σας πω. Ας πούμε ότι έχετε ένα φιλμ που το παρατραβήξατε, που το παραεμφανίσατε. Πού να έτσι, μπράβο ρε κουβάλλε. Άμα το βάλουμε σε κιτρινάκι, θυμόσαστε ότι σας είπα το κιτρινάκι. Όλο και του τρώει κάτι, όλο κάπως το αδυνατίζει. Η μεγαλύτερη χρουστιά που θέλετε να κάνετε, ένα φιλμ που δεν μπορείτε να το τυπώσετε ή θέλετε να κάνετε μια μεγέθυνση και σας λέει 19 λεπτά, το βουτάτε μέσα στο κίτρινο τονιστή, κυκρινίζει λίγο βέβαια. Γίνεται τόσο ωραίο ακνό που από τα 22 λεπτά εκτύπωση στην 30-40, αν τυπώνετε με μικρό διάφραγμα για να κάνετε διαπροσπάθεια, πέφτετε στα 10, στα 3 της. Μειώνεται πάρα πολύ το χρόνο εκτύπωσης. Τίποτα. Επίσης, άμα βάλετε λίγο στο μπλεδάκι, θυμόσαστε τι σας είπα, τα φωτεινά τα ζωρίζει λίγο. Ένα αχνό αρνητικό που δεν το ήταν νύχτα κτλ. Όπου δίνεται ακόμη ένα χρόνο. Για εκείνους που τυπώνουν multigrain, μπορούν ένα αρνητικό να το φωτίξουν και να παίξουν με τους κόκκινους και τους κίτρινους τονιστές, ώστε ενώ είναι ολικό αρνητικό, δηλαδή με πλήρη τονικότητα, από το απόλυτο μαύρο μέχρι το απόλυτο άσπρο, με όλη την τονικότητα, εάν εσείς το μετατρέψετε σε χρώματα του μπλε, του φίλτρου νούμερο 5, τυπώνετε multigrade εσείς. Όχι, περισσότερο δεν τυπώνετε. Ενώ έχει όλη την τονικότητα, να το πούμε αλλιώς. Multigrade τυπώνετε, δεν τυπώνετε. Έλα πάρε. Αυτό θα τα απλώσω λίγο και θα τα φέρω σε λίγο να τα συγκρίνουμε. Το δεύτερο. Στα δεύτερο δεν θα το αναπτύσσουμε. Εντάξει, μην πει γιατί θα το λύνετε σε λίγο λάκι. Τέλειωσε, γι' αυτό το αναπτύσσουμε. Θα δούμε μετά. Είναι το νούμερο ένα. Σε σαρδένες είναι αγώνα. Μόνο μας τα ένα με αλάτι. Δύο χωρίς αλάτι. Ανάλατο. Ανάλατο χωρίς αλάτι. Είναι υπερτασική, εντάξει. Να βάλουμε ζάχαρη. Ω, ζάχαρη. Ζάχαρη, τσιγά στο μαλλί θα βγει. Σιρόπι θα γίνει. Για να δούμε τι κάνει ο κίτρινος. Η αγωνία την κοιτάμε, είπαμε, με προσοχή. Και τώρα, παιδιά, θέλω χρονόμετρο. Ποιος μπορεί να βάλει ένα χρονόμετρο? Θα δείτε γιατί. Ο κίτρινος τονιστής, εάν το αφήσουμε 3 λεπτά, έβαλες 3 λεπτά. Εάν το αφήσουμε 3 λεπτά, θα γίνει κίτρινος. Το δεύτερο χαρτί όμως δεν το αφήσουμε 3, θα το αφήσουμε 10, γιατί ο κίτρινος εκεί γίνεται, λέει. Και θα δείτε ότι αντί για κίτρινο, θα γίνει πορτοκαλί. Θέλω να προσέξετε ότι σαν να σπρίζει, κοιτάξτε εκεί, σαν να χάνει κάποια δύναμη η φωτογραφία, χάνει τη μαυράδα της. Γι' αυτό λέμε να είναι λίγο πιο μαύρα τα κίτρινα. Εντάξει, το βλέπετε. Να είναι λίγο πιο.
Εμείς στο κίτρινο, για ακούστε με λίγο. Για ακούστε λίγο, s'il vous plaît. Είπαμε ότι ό,τι θέλουμε κάνουμε. Θα σας δείξω για παράδειγμα μία, ας πούμε, εγώ είμαι περίεργος καλλιτέχνης. Ωραία, φανταστικό χρώμα. Μπορείτε να το βγάλετε τώρα. Καναρινή. Ναι, καναρινή. Πώς είναι καναρινή. Έχει και καφετάκι μέσα και λίγο σέπια και διάφορα. Τώρα δεν κάνει να την πολυδείχνω. Γιατί δεν είναι όλη η φωτογραφία μέσα. Και θα χαλάσουμε τη μαγιά. Αλλά θα τη δείχνουμε. Κοιτάξτε, ήδη έχουμε μία αλφα απόκριση. Εντάξει, βλέπετε μία αλφα απόκριση. Ό,τι θέλουν. Όχι. Ανάλογα το τι τελείωσε καλύτερα. Έχει τσέφια λίγο τόνευση. Αλλά εμείς είπαμε επειδή κάνουμε πειράματα τώρα απόλυτα υπολογίσιμα και επειδή θέλουμε να φτιάξουμε αυτό το ντόμο όπου θα αρχίσετε, θα ψάχνετε και θα λέτε περίπου αυτό καταρχάς, πρέπει να κρατήσουμε ακριβώς τους χρόνους. Το μπλε όταν είναι στις 10 λεπτά. Σα έριξα ένα πολύ σκούρο νύχτα. Τον εχθρό τα φουσά τα περάσαμε, που να μου το αφήσει 10 λεπτά. Ακόμη και ο κόκκος που παρασύρθηκε σαν λευκός από το πλήσιμο μετά τη στερέωση, ακόμα και εκεί βρίσκει το μπλε και χώνεται μέσα. Πέρασα τα τρία. Περίπου. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Όχι, τηλέφωνο πια, δεν έδωσε το χρονόμετρο. Δεν έβγαλε τη φωτογραφία. Κατέστρεψε. Να μια φωτογραφία που έγινε. Θα τη δούμε σε λίγο, να την πηγαίνω. Να την πηγαίνω λίγο. Να την πηγαίνω καλά. Σαν να βλέπουμε νέλης και είναι και τα αρχεία. Δεν έχει και πώς εδώ, εδώ είναι τα καλά τα φώτα. Δεν έχουμε ρυθμίσει εδώ όμως. Όλα τα φώτα πάνω λίγο. Ας είναι από κάτω να πλένετε για να δουλέψουμε την ιδέα. Άντε, Βασίλη, περιμένουμε. Για να μην κάνω χρόνο. Τάσο πλένει την φωτογραφία. Ορμάω σε μία δεύτερη. Ποιος θα βάλει τα 10 λεπτά που είπαμε. Η Αναστασία είναι. Να μην είσαι τελείως. Να είμαι η Γιώργη. Τώρα, κανονικά εγώ. Φώτη. Όπως είναι πάνω από την κόλλα τη μεγάλη, έπεσε ρόλο το πόσο ήταν το πλοί. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ, Σε κάποια σημεία το κίτρινο έγινε έτσι, σε κάποια σημεία το κίτρινο έγινε λίγο αλλιώς. Κοιτάξτε αυτό εδώ το κίτρινο, πόσο κίτρινο και τι κίτρινο. Αυτό. Πάει και βλέπεις αυτό δηλαδή. Δεν έχω το αυτό. Είσαι εκεί μέσα αυτό. Ένα χαρακτηριστικό σημείο που θέλω να προσέξετε είναι το κίτρινο. Κάποιος να ανακατώνει ρε παιδιά, θα μας καλάσει. Αυτό το κίτρινο εδώ πάνω. Και το κίτρινο σε μερικά σημεία της κολόνας. Πάει να βολεύω, έκοψε.
Πιο γρήγορα, Τάσο. Τι σας λέει αυτό το κίτρινο στις κολόνες και εδώ πάνω? Ότι ανάλογα με το γκρι που είχατε τυπώσει την αρχική φωτογραφία, παίζει αντίστοιχο κίτρινο εδώ. Δεν ξέρω αν σας το λέω καλά. Ό,τι γκριζάδα είχατε βάλει στη φωτογραφία, γίνεται έτσι, γίνεται όπως εδώ πέρα. Αυτή η φωτογραφία βάλαμε τα σκούρα ή την πιο σκούρα? Αυτή βάλαμε, τη σκούρα. Αυτή είναι τη σκούρα. Ναι, μια σκούρα, δεν βλέπετε. Δέστε τα κίτρινα εδώ. Αυτό το κίτρινο εδώ, το κίτρινο στις κολόνες. Επίσης, τι αξίζει να προσέξετε εδώ? Τον Τάσο που γνάει λεγάμι. Επειδή, λέει ο χρόνος, σας είπα από 3 έως 10, έχει και 4,5 και 5,5 και 9,5 και τα λοιπά. Στα 3 που το έβγαλα γρήγορα, δεν πρόλαβε να επηρεαστεί το black. Τα μαύρα μείνανε μαύρα. Και ανεβάζεις ένα έφτα. Βλέπετε τα μαύρα, δεν κυτρινίσανε. Εμείς μπορούσαμε να τα αφήσουμε εκεί μέσα και να γίνουν και τα μαύρα. Πόσο πρόγραμμα είναι το κρύο? Στις κολόνες εδώ τα σκαλιά, λίγο ακόμα θα κυτρινίσανε και οι σκιές. Δέστε εδώ, λίγο ακόμα, όπως κυτρινίσανε εδώ τα ελαφριά, Λοιπόν, ξεκίνησα προηγουμένως να σας λέω το εξής. Και κρέμασε το στεγνό. Σας είπα προηγουμένως το εξής. Ένας φωτογράφος που τυπώνει και σέβεται τον εαυτό του και τη δουλειά του και εκθέτει και την εργασία του και έχει και την απέτηση κάποιος φίλος γνωστός, συγγενής, κουμπάρος, εν υποχρεώσει και πιθανώς φιλότεχνος κτλ. Να αγοράσει έργο του, κατά 99,99% έχει μόνο μία επιλογή. Θα τυπώσει τη φωτογραφία του σε φωτογραφικό χαρτί-χαρτί. Αυτά που λέμε οι νότους βάσεις, τα FB. Όταν όμως παίζουμε και κάνουμε δοκίμια και στέλνουμε εφημερίδες, στις εφημερίδες καμιά φωτογραφία που είναι έτσι για λίγο χρονικό διάστημα κτλ. Οι πλαστικούρες, δηλαδή τα χαρτιά, τα RC που είναι πλαστικό μπροστά, πλαστικό πίσω, RC Resign Coded, σκεπασμένη με μία μεμβράνη έτσι, οπότε δεν χρειαζόμαστε ούτε ποιότητα, ούτε καλλιτεχνίες, ούτε διάρκεια, ούτε τίποτα. Ο φωτογράφος λοιπόν που εκθέτει σε εκθέσεις τυπώνει μόνο σε χαρτί FB, στην όδου βάση. Όταν όμως παίζει και κάνει και διάφορα άλλα πράγματα, τι έχει? Τότε μπορεί να τυπώνει και σε πλαστικούρες. Οι εταιρείες λένε ότι τα καλύτερα πλαστικά χαρτιά, όπως είναι αυτά που δουλεύουμε τώρα, έχουν τη δυνατότητα, εξαιτίας της ποιότητας, αργύρου κτλ, να αποδώσουν μέχρι και το 73 έως 78% αυτινού που υπάρχει στο αρνητικό. Με μεγάλες κουκές, με μαγκές κτλ, ο καλός τυπωτής τα παίρνει όλα. Λένε επίσης οι εταιρείες, ας πούμε αυτή η εταιρεία, ότι εάν τυπώσετε σε αυτό το χαρτί, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε το 100% που υπάρχει στο αρνητικό. Και μάλιστα ειδικό σε αυτό το χαρτί, επειδή έχει και είναι χαρτί FB, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, επειδή είναι και διπλού βάρους σε άργυρο, τα μαύρα του μπορεί να είναι πιο μαύρα από ό,τι μπορεί να είναι σε χαρτί. Και αυτό φαίνεται στον χρόνο, το χαρτί, το πλαστικό, το έρσε, μετά από αρκετά χρόνια θα πάψει να είναι η εικόνα όπως ήταν. Ενώ το χαρτί θα μείνει, αν είναι καλοπλημένο, καλοστερεωμένο και περιποιημένο, θα μείνει 200 χρόνια, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα.
Εμείς όμως, από πού ξεκινάμε τώρα και πού φτάνουμε. Εδώ παίζουμε και χαλάμε και δημιουργούμε με πλαστικά χαρτιά. Ωραίο. No problem. Μπορώ μάλιστα να πω ότι το πλαστικό χαρτί στους τονιστές δίνει πολύ καλύτερες ποιότητες από ό,τι το χαρτί. Το χαρτί, άμα το πάρουμε, φανταστείτε το σε τομή, άμα το κόψουμε έτσι, είναι κάτι σαν σφουγγάρι. Μέχρι τώρα είναι μια μεγάλη επιφάνεια να τη βουτήξεις, να πάει από πίσω ζουμί, να πάει γρήγορα εδώ, πιο αργά εκεί, κάπου. Το χαρτί, το νάιλον, σε ένα λεπτό το νάιλον το βούτυξες μέσα. Πήγε παντού το ζουμί, αρχίζει ταυτόχρονα η εμφάνιση, αρχίζει ταυτόχρονα ο τομισμός, όλα γίνονται σπέσια. Εσείς λοιπόν θα τυπώσετε τις φωτογραφίες σας σε πλαστικό, σε RC χαρτί όπως είναι αυτά που δείχνουμε τώρα και δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Θεωρώ, σας λέω, ότι σε πλαστικό, σε RC, έχουμε και καλύτερη ποιότητα, πιο ωραία και πιο εφετζήρικα από τα νέα. Τώρα, ρώτησε κάποιος, σε mat χαρτί... 2 λεπτά και σάρτη. Ε, σε 2 λεπτά. Ακόμα 2 λεπτά και κάτι. Ωραία. Σε mat χαρτί ή σε γυαλιστερό. Ξέρω κι εγώ. Αυτά είναι για αριστερά και δεν είχα κανένα πρόβλημα και αυτά είναι ματ και επίσης δεν είχα κανένα πρόβλημα και θα βρω εδώ πέρα και για αριστερά, γιατί δεν βρω τίποτα. Δεν παίζει κανένα ρόλο, παιδιά. Μάλιστα μπορώ να πω ότι ένα μέρος, εάν δουλέψετε χαρτιά, σε χαρτί, ένα μέρος της γυαλάδας κάνετε. Δεν ξέρω, δεν έχω αυτό, μάλλον είναι το αριστερό. Είναι αριστερό. Για αντίστοιχη, εγώ λέω ότι τις φωτογραφίες που θα τυπώσετε μπορείτε να τις φέρετε σε έρση χαρτί και αν είναι και για αριστερό, γιατί όχι. Η θερμοκρασία των χημικών. Θεωρούμε ότι η θερμοκρασία δωματίου είναι ωραιότατη για να μπορούν να δουλέψουν. Συνήθως τα ελληνικά δωμάτια έχουν θερμοκρασίες από 16 βαθμούς. Έχουν 33. Θερμοκρασία υπογείου. Υπογείου είναι 20 βαθμοί σταθεροί. Δεν αλλάζει με τίποτα. Στο παλιό το φωτογραφικό κέντρο είχε μια τρομακτική πλάκα. Εκείνο ο σκοτεινό θάλαμο που ήταν στο υπόγειο που είχατε έρθει ήταν καταπληκτικό. Ζέστη το χειμώνα σε εισαγωγικά βάζοντας τα υπόλοιπα, αλλά το καλοκαίρι μια υπερβολικά ωραία δροσιά σταθερά στου χειμώνα. Όχι, όχι, δεν είχε. Μα μη σε σου άρεσε ένα με την τρελαθήση. Μέχρι να σου πει κάτι τέτοιο. Καλά, πλάκα κάτι. Πάρε και να πάνει λίγο. Δέστε εκείνο το κίτρινο πώς έγινε. Γυρίστε ρε παιδιά κανένα το πολύ στο κάτω που έχουμε. Με περισσότερο χρόνο. Με περισσότερο χρόνο, ναι. Δεν το πειράζει, πάει την ευρωπληξία. Θα γίνει το μαλλί σου, έτσι. Για να το... Έχει μαύρο, αλλά πρώτα. Σαν να φάνε, αλλά δεν το προκαλεί. Για να γυρίσω το κάνω, αλλά και... Σαν να φάνε. Όχι, το κάνουμε από το στεφάνι. Αυτό τα έχω σαν παιδιά μου. Και 200 φορές δεν τα έχω δει. Ναι, εγώ και ο Μάκης θα λείπα σας. Θα κύψω ένα μαγνάκι, πορτοκαλιά σας θα έχω. Εδώ μέχρι το μαζί από κάτω θα λείψει. Εδώ μέχρι και εγώ θα λείψει. Είναι με το ίδιο σημείο, απλώς θα δάξει το πρόβλημα.
Να έχει κάποιος που δεν το παρελθόν. Όχι, δεν περιμένω, άσες. Λοιπόν, τις δύο πρώτες σας παρακαλώ να μου πείτε τι ακριβώς παρατηρείτε. Ίδιο ακριβώς χρόνο, στον ίδιο ακριβώς τον ιστή. Το ίδιο ακριβώς πρωτότυπο, τι διαφορετικό. Όχι, δεν αλλάζει. Όχι, το ίδιο ακριβώς. Με αλάτι είναι η λευκή. Η άλλη συνέχιση. Η άλλη είναι σόγια που δεν πειράζει στους μεταχειρούς να πούμε. Το αλάτι λοιπόν σταματάει ένα πιθανό επηρεασμό στη λευκή βάση του χαρτιού. Εάν χρησιμοποιείτε αλάτι, το χαρτί σας μένει κατάλευκο. Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε το αλάτι, μένει μια γενική κιτρινίλα. Ποιο είναι καλύτερο? Και τα αλάτι. Ωραία είναι και τα αλάτι. Εξαρτάται ρε παιδιά, κανένα. Άμα θέλετε έτσι αυτή τη φωτεινότητα στην ειδική βάση... Μα δεν είναι και μεγαλωδίκη. Κανένα. Εάν όμως θέλετε, μην βλέπετε αυτό, λειτουργεί σαν μπουστιέρα επίτηδες. Εάν τη δείτε έτσι τη φωτογραφία, έχει μια γλυκύτητα ακριβώς. Γεμίζουν, ζεσταίνουν ορισμένα πράγματα. Εννοεί, αν έχει μια γυράδα. Ναι, είναι πιο cool. Cool, ψυχρό. Κόλτο. Αυτή είναι πολύ κρύα, αλλά υπαγράψτε τα πάντα μέσα. Και εδώ έχει γεμίσει με πολύ ωραία σχηματάκια. Θα γίνει και ένας τερμανάτι να πούμε. Το Τάσο από τις Λάμπες έγιναν τα μαγεία. Ο Γιώργος, αν δεν γυρίζει, Γιώργο μα τις γυρίζει από τις Λάμπες έκλειξε το μαγεία και με κουρό. Θανάση, αυτός είναι ο Γιώργος. Θανάση, γίνεται εδώ πέρα. Άστε τώρα τις δύο διαφορές. Όχι σε μένα ρε καμένα εδώ. Και προσέξτε το καμία δεν είναι. Πάτε να τηλέφωνο. Δύο λεπτά να φύγουνε κάποιοι γιατί βλέπω γίνεται κάτι. Ποιοι φεύγουνε? Η πρωινή. Η πρωινή να φεύγουν. Ωραία. Κοινάστρο. Δεξιά αριστερά. Θέλω να προσέξετε την αριστερή κολόνα πόσο καθώς έμεινε μέσα έγραψε ξανά όλα εκείνα που εδώ δείχνουν στο κίτρινο άσπρο. Προσέξτε το. Βλέπετε το κάτω μέρος της κολόνας. Αριστερά. Η αριστερή κολόνα. Και όλες οι υπόλοιπες, αλλά το κάτω μέρος της αριστερής φαίνεται με πολύ μεγάλη ευκολία όση ώρα το αφήναμε πως το πορτοκαλί, ορίστε. Έχει μεγάλη φθορά. Κάποιο σημείο στην φωτογραφία που είναι πάνω στο σπίτι, έχουν επηρεαστεί όλα. Άμα είστε τη δεξιά του πορτοκαλί, δηλαδή θα δείτε ότι τα μαύρα πια έχουν ένα σπίτι. Κοιτάξτε, γιατί το νερό της βρύσης περιέχει πάρα πολλά άλατα. Και έτσι άμα το κλείνουμε 10 λεπτά, σε περίπτωση που δεν έχουμε αλάτι, είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία, σαν να το έχουμε βουτήξει σε αλάτι. Ο κάθε ένας που θα τελειώνει από μία διαδικασία και θα είναι στη διαδικασία πλήσιμο, ή θα έχετε, είπαμε, μια παλιά εφημερίδα από κάτω, ή θα παίρνετε για να μην στάζει στο πάτωμα, η μπογιά. Οι μπογιές, οι μπλε, οι κόκκινες και οι υπόλοιπες, είναι μπογιές βαριές και δεν βγαίνουν εύκολα. Σήμερα έχουμε και μία
Πολύ ωραία λιμπογιά, ελπίζω να τη βλέπετε όλοι, να τη δοκιμάσετε. Το H. Κλείσουμε για παράδειγμα σε ένα τονιστή το μπλε εδώ και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Την προηγούμενη φορά, ελπίζω όλοι να θυμόσαστε ότι καθώς παίρναμε από τα διάφορα χημικά, κυρίως από τους βαφείς, τις φωτογραφίες μας, καθώς τις κρατούσαμε, δέστε εδώ, με τις τσιμπίδες και τα υπόλοιπα και τρέχαν τα ζουμιά, αρχίζαν και γινόντουσαν σημάδια. Και όταν μάλιστα τις αφήναμε, δεν έχω διαλέξει και πολύ καλή, παρά το γεγονός πως νόμισα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Εάν εδώ πέρα είχε μείνει ένας λεκές νερό, ας το πούμε, δηλαδή μια φούσκα νερό τη στιγμή που όλο το άλλο είχε στραγγίξει, σε αυτό το σημείο θα συνεχίζεται η δράση του χρώματος, θα συνεχίζεται να γίνεται πιο κόκκινο, πιο φυσινή, πιο μαύρο, δεν ξέρω σε τι ζουμί το έχουμε βουτήξει. Πάνω ή το κάτω. Όταν θα μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας, ή δυνατόν να τις μεταφέρετε έτσι, μέσα, ώστε ήρθε η ώρα μας. Το βγάζουμε λοιπόν από το σολάρισμα. Περάσανε τα τέσσερα λεπτά. Το παίρνουμε και λέει μετά ότι πρέπει να το βάλουμε στο αλάτι. Να ξεκυτρινίσει, δέστε το, φεύγει η κυτρινίλα. Βλέπετε. Τώρα πρέπει να σκαφέρεις να δώσεις, γιατί άμα το σηκώνω... Λοιπόν, διάλειμμα για σκαφέρε. Λοιπόν, τι φέρανε ασέντικα, ξεκινάνε πρώτοι. Έφερα ξύδι εγώ. Εσύ έφερες ξύδι, δεύτερο. Λοιπόν, σηκωθείτε, θα δουλεύετε 2 ή 3 άτομα από τη μέσα μεριά και 2 ή 3. Γι' αυτό θέλω να μου πάρετε σε πρώτη φάση όλες αυτές τις καρέκλες μακριά. Γίνεται έτσι, ενώ αν το πλύνουμε 10 λεπτά γίνεται τόσο και αν το πλύνουμε 1 δευτερόλεπτο γίνεται τέτοιο χρώμα. Στην πραγματικότητα ξέρετε τι σημαίνει. Ένα χαρτί που το βουτήξαμε μέσα σε μία μπογιά. Εάν το πλύνουμε πολύ, την ξεπλένει τη φωγιά. Πλύνε, φεύγει κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, θέλω να σας θυμίσω το εξής. Έχουμε εδώ τους γιώτα κάπα λάμδα, τους τυρκουάζ δηλαδή που είναι το H. Και έχουμε και τους βαφείς, τους κάπα λάμδα μη. Και η μεν, και αυτό το πακέτο των τριών λεκανών, και αυτό το πακέτο των τριών λεκανών έχουν τη λεγόμενη υποχρεωτική. Πρέπει να τις βουτήξετε πρώτα σε αυτή τη λεκάνη, η οποία θα καταστρέψει κατά κάποιο τρόπο τη δομή μέσα στο χαρτί. Αν δεν περάσει από εδώ, δεν προχωράει τίποτα. Όχι τον ιστέ, εσύ όχι. Ναι. Δηλαδή αν θέλει να βάλουμε και τον ιστή μέσα, πρέπει πάλι να περάσει πρώτα από εκεί. Ναι. Ποιος κρατάει 3 λεπτά. 3 λεπτά. 3 λεπτά. Τρία μίνιτ. Τα μείω. Κοιτάξτε πως μετατρέπεται σιγά σιγά.
η φωτογραφία μας και σιγά σιγά θα αρχίσει να αφήνει. Βέβαια το σιγά σιγά δεν το βλέπω και πολύ, αλλά σιγά σιγά κάτι βλέπω ρε παιδιά. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει το υπόξι. Η προηγούμενη φορά, όταν θυμόσαστε, κάναμε αυτά τα έντονα, τα πολύ έντονα χρώματα. Όλοι ρωτάχατε γιατί δεν το βουτάμε στο ασέτικ άσετ. Σήμερα πρέπει να το βουτάτε και θα το δούμε τώρα σε λίγο γιατί. Περάσανε? Να μην τα προσβάλλουμε. Σας φέρουμε το αλάτι εδώ, δεν θα ξυμβεί τελευταία φορά. Μόνο για οικονομία χρόνου. Τι κάνετε ασέτικ άσετ? Ωπ, εδώ και μια τσιμπίδα. Τσιμπίδα, παιδιά. Να τα μανταλάκια μου, δεν κάνω. Δεν τα θέλατε, τα συντρόμαχα σα ξύνησε. Και πώς θα το πιάσω, ρε κουμπάρε. Έτσι. Μου έδωσε άλλα 3 λεπτά, εκείνη πριν μια ώρα. Λοιπόν, το βγάζουμε και δεν έχει συμβεί ακόμη τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Όχι. Τώρα με το μάτι. Το βουτάμε στο γιώτα που είναι ο τονιστής τυρκουάζ. Κοιτάξτε, το θυμόσαστε. Και ο τονιστής τυρκουάζ λέει 1 έως 10 λεπτά. Κουνάμε. Βάλε 10 λεπτά. 10 λεπτά. Κοιτάξτε τον. Στο ασέντικ το είχες? Όχι ακόμα. Θα το βάλουμε. Κοιτάξτε, λίγο πράγμα, τίποτα. Προχωράμε. Όσο το αφήνουμε και στραγγίζει, τόσο δεν μένει τίποτα. Πάμε. Πάρε και αυτά. Αρχίζει και παίρνει ένα μικρό χρωματάκι, πολύ μικρό όμως ακόμη. 10 λεπτά, λέει το τραγούδι. Ορίστε. Θα το δούμε τώρα. Α, το είδα. Μπράβο. Ένα κοντινό το σαν το χέρι μου. Τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, έχει πολύ πλάκα διότι δεν έβαψε πολύ. Είναι το μόνο χημικό το οποίο έχουμε κρατήσει από την προηγούμενη φορά. Μάλλον πρέπει να το αλλάξουμε. Κάνουμε τρακ. Γεια σας, Αναστασία. Γεια σας, Αναστασία. Χρόνια πολλά και καλά. Καλά. Ζεστό είπε, ε. Λοιπόν, ποιος θα ξεκινήσει? Έλα, σήκω. Αυτό πρέπει να είναι κινηματογραφής. Καλά, ναι. Είπαμε το Twitter και το Twitter. Σου λείπει και ένα παιδάκι εκεί για να το παίξεις πια ο... Άντε ρε. Έχεις καλά το πλάνο. Τι? Έχετε πολύ πλούσιο που δεν ξέρουμε τι να διαλέξουμε. Γράφονται τα πάντα. Αυτός τι γράφει εδώ?
κίτρινο τρονιστή. Μπλε το μισθό. Θα σα δείξω λίγο κάτι. Όταν κάνουμε το βάζουμε το πάνω. Μετά το ξεπλένουμε. Ναι, αν και το λέει εκεί πέρα. Ναι, και μετά στο μπλε. Τι θέλει. Μπλε, κίτρινο και τα λοιπά. Ναι, και μετά ξανά. Εάν το λέει εκεί πάνω, γι' αυτό σα τα έγραψα για να μην μπορεί κανεί να μπερδευτεί. Το νησί σου. Ναι, το νησί σου. Μαζού. Λοιπόν. Λέγε τι θέλεις. Λέγε αυτή τη σφαίρα. Το ψάρι μου το δένει. Συγκλαμμένο. Για πόσο καιρό το freezing. Δεν το έχουμε γράψει το χρόνο. Κλείσιμο 10 δευτερόλεπτα. Εάν το πλύνεις 10 δευτερόλεπτα θα γίνει στην κουάση. Εάν το πλύνεις 5 λεπτά δεν θα γίνει στην κουάση. Σε κίτρινο. Αυτά θα γίνει το κίτρινο. Θα γίνει στο αδειασιό των κουκάκους. Θα γίνει κόκκινο. Θα γίνει Μπορώ να είναι και ποδιά το όνομα. Μας θυμώτα. Τι είναι αυτό? Τσιψάρι, ναι. Τσιπούρα. Όχι ρε. Τσιπούρα. Πώς παραγίνει και τεσμά. Όχι, όχι. Έτσι είναι πρέπει να είναι. Δύο λεπτά. Όσοι θέλουν freezing of grain, δεν το είχα γράψει εδώ το χρόνο, 2-5 λεπτά. Το freezing όταν το θέλουν είναι 2-5 λεπτά. Και πού αλλού το έχουμε το freezing? Δεν το έχουμε. Εντάξει, το μόνο. Α, δεν έχουμε βάλει τίποτα άλλο στο freezing. Λοιπόν, το freezing είναι 2-5 λεπτά. Εσύ τι είναι αυτό που το βλέπεις? Κιτρινό. Freezing. Φρέζινγκ θα πει παγώνει το γκρι. Ναι. Όπου το βάλεις μετά δεν βάφει το γκρι. Άρα πρώτα θα πρέπει να κάνεις. Όχι, δεν αναφέρεται τη διαφορά. Στο ξύπωσμα να το κάνουμε. Το χαρτί απλώς τονιστής. Το τονιστής εννοώ ό,τι χρώμα θέλεις. Εντάξει. Μετά θέλει αλάτι. Τα πλήσιμο 2-3 λεπτά. 3 λεπτά. 2 λεπτά. Αλλά ανάμεσα στο τονιστή και το αλάτι μπορείς να πας εδώ, μπορείς να πας εκεί, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και άπειρα. Εάν όμως τα δύο βασικά του freezing που είναι με το κίτρινο και με τα υπόλοιπα, προχωράς εσύ με αυτό. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να παγώσουμε τα γκρι και να προχωρήσουμε, αλλά ας πούμε ότι έχουμε αυτή την εικόνα, μπορεί να τη βουτήξουμε περισσότερο σε κίτρινο, μπορεί να ξαναγυρίσουμε κίτρινο και μετά να ξαναγυρίσουμε σε μπλε, να πάρουμε μια τέτοια απόχρωση, να βουτήξουμε λίγο μπλε, να κρατήσει το freezing, αλλά να βάλουμε και λίγο κόκκινο κτλ. Για να δώσω ένα. Αυτό μοιάζει να είναι καλό για μπλε τονιστή. Αυτό είναι για κίτρινο. Good. Λέγε το. Φεύγουν, δεν θα με κάνετε. Δεν θα με κάνετε καλά, είναι ροζέ με κάνετε. Δεν θα πεις πρώτα. Ένα με το κίτρινο κορτάκι επάνω. Αυτό ανάλλη Βασίλη πως είναι το τέλος. Είσαι ούτε λεπτό. Είσαι να ξεκιτρινείς. Αν θες να ξεκιτρινείς, μπορείς και να μην το ξεκιτρινείς. Πάρτε να πάει και να μην το Δεν υπάρχει.
Κάτι μπέμπει ένα 2,5, αυτό πρέπει να είναι από τα μπουκαλάκια μέσα. Αυτά παιδιά δεν είναι χρωματιστές, είναι χρωματιστές. Είναι ο Ρουμάνος που μας προτείνει... Αν ήξερα. Τρένα. Καλά, πειραματιζόμαστε. Αν γράφει Άι, αυτό θέλω. Είδαμε και εμείς. λίγο. Βλέπεις ότι αυτό που κάναμε έχει μία πολύ πιο φωτεινή από το άλλο που κράτησε κόκκινο πολύ. Όταν θεωρείς ή όταν θα θεωρήσεις, αυτό το κουνάς τώρα για να πηγαίνει παντού, μην κάνουμε ζημιά. Όταν θα θεωρήσεις ότι αυτό είναι αρκετό, θα αρχίσεις το στράγγισμα και με αυτό μέσα για πλύσιμο. Αυτό είναι πράγμα μου άρεσε, νομίζω με τα μέσα ρε Δεν μπορούσα να γράψω.
Χωρίς να κινηθείς, θα σε φέρω εγώ, μάλλον κινήσε απαλά εκεί να σε φέρω στο φως. Αυτό θέλω. Μην κινηθείς λίγο. Γιατί μου χαλάς το κάρλο. Δυο λεπτά πάλι να βάλω. Ωραία, νομίζω ότι κάτι κάνουμε. Ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσεις από το σολάρισμα. Εάν θέλεις να δημιουργήσεις αυτές τις ισχυρές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε αυτό που πρόκειται να τονιστεί και στα όρια. Χρησιμοποιείς βαφές για να βάψεις τα λευκά και φτάνεις σε αυτό το επίπεδο. Από εδώ και πέρα είναι το δικό σου χρονικό πρόβλημα. Εάν θέλεις να χρωματίσεις και τα κρυμά σου. Όχι με πινέλο. Αν θες με τονιστή. Από εδώ και πέρα δηλαδή, εάν τα βουτήξουμε αυτά εδώ, σε τονιστή μπλε για παράδειγμα, θα έχουμε μία απόχρωση στους μπλε τόνους, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν πειραχτεί καθόλου εξαιτίας του χημικού του σολαρίσματος. Good. Good. Ένα σύρμα, άμα βάλω όπως είναι. Άμα βάλεις ένα σύρμα, θα γίνεται αυτό το πράγμα. Τα κρέμαζα στον αέρα το πάνω, δεν θα είναι έτσι. Μετά που γίνει ξεπλένεις και βάζεις βάζεις. Κάθε φορά που πας μια βοήθεια. Πώς δεν τα έχουμε σκεφτεί, ένα χρόνο σας λέμε. Αλλά κάποιοι μπορεί να τα φέρουν και με πώς πρόκειται. Εγώ δεν τα πω. Μα αυτό δεν ξέρω. Να πήγαινε μου και πόσο ώρα έχω να τα πιστεύω. Πόσο? Πάνω από το καλοριφέρ Blue Dark. Πες ξαναδεί πουθενά, πάνω από το καλοριφέρ Blue Dark. Ρέω μικρούς, ο Ζωγραφίδου, πολύ παράξενο. Αυτό είναι ένα μάγκα, να το κάνω άλλο. Βασικά δεν μου άρεσε και το πολύ κόκκινο, αλλά μπορεί να είναι σάιτο. Την αφήνω μισό λεπτό έτσι, δεν πειράζει. Τι έκανε, μια δούμε. Έλα ρε Βασίλη τώρα, με δουλεύεις να πούμε. Με δουλεύεις, όταν ο κανόνας υποτίθεται ότι φτάνει ο άλλος το ένα, άλλος το άλλο, να το κρεμάνε όπως να είναι, να πούμε τώρα, να τα κάνουμε τώρα τέτοιο. Το δείχνεις πρόσωπο εκεί πέρα. Θα μας πάρουν με τα Γιούλια. Τέλος πάντων. Δεν χαρίζουμε ούτε ένα χιλιοστό του γραμμαρίου ώστε να πετύχει ακριβώς η αρέωση που μας ενδιαφέρει. Τίποτα φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλάζουμε
αναλογίες των χρωμάτων ό,τι ώρα θέλουμε. Φυσικά παίρνοντας διαφορετικά αποτελέσματα. Le fantastique. Έφερε κανείς άδειο μπουκαλάκι μικρό. Επίσης σήμερα για καλή μας τύχη ο φωτογράφος στο περιοδικό που είναι μαζί με το Σεβατιάτικη Καθημερινή έχει ένα αφιέρωμα στο Σούντεκ, ένα φωτογράφο τσέχο από την παλιά καλή τσέχικη σχολή, ο οποίος δουλεύει αποκλειστικά πάνω από 40 χρόνια μόνο με τους τουριστές που κάνουμε εμείς. Έχουμε εδώ και κάτι άλλο. Μια άλλου είδους ιστορία, η οποία επίσης δεν έχει βουτυχτεί ακόμα σε τονιστές. Χρησιμοποιήσαμε πρώτα το υποχρεωτικό, το οποίο είπαμε ότι το υποχρεωτικό έχει τη δυνατότητα να καταστρέφει το χαρτί και να επιτρέπει το βαφέα, το κόκκινο δηλαδή και τα υπόλοιπα μπήκαν μέσα στη φωτογραφία. Έχουμε την ίδια ιστορία εδώ, με αυτές τις δύο εκεί και τούτο. Μόνο που, καθώς εδώ πείραξε μέσα τη φωτογραφία, δεν είχε αφήσει αδιάβλητα τα κρύ και τα μαύρα. Έπειραξε και τα μαύρα. Εδώ έχει υποχρεωτικό και έχει πειράξει όλη τη φωτογραφία. Εδώ δεν έχει υποχρεωτικό και έχουν μείνει απείραξα τα κρύ και τα μαύρα. Είναι δικό μας λοιπόν προσωπικό θέμα από εδώ και πέρα. Τι πιάζει η φωτογραφία εδώ. Αν τη δούμε δηλαδή, είναι ό,τι πρέπει να βάλεις ένα σολάρι. Εγώ θα έλεγα για να μην σου μπουκώσει επειδή έχει από όλους τους τόνους να χρησιμοποιήσεις ένα παιχνίδι, θα το δεις εσύ το παιχνίδι και μετά εκ των υστέρων να δουλέψεις και ένα τονιστή, για παράδειγμα μπλε και να φτιάξεις κάτι καταπληκτικό. Άρα ξέρεις, θα προσπαθήσεις. Εδώ γίνεται μόνο χρόνο. Γιατί έχουν πριν το σουλάκι για να μην αφήσουμε στο παλιά εμφάνιση, δεν κάνω να εμφάνιση. Παλιά εμφάνιση. Δεν ξέρω να το πω. Έξω με εμφάνιση. Τι κάνει πρέπει σε ένα λεπτό. Πέτσε 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 ένα λεπτό. Έλα, έλα. Η μαφία πλέον κάνει. Πού είναι το έργο σου, το είναι. Για περίμενε λίγο να δούμε. Δεν έχει πολύ ώρα που το καταστρέφει. Πώς
Εδώ. Μια βλαγία. Κάνω μπλε χείλη. Ξεκίνησες τώρα με το υποχρεωτικό, βλέπω και το σολάρι. Μα έτσι δεν είναι. Και θέλεις να βάλεις μπλε χείλη. Ναι. Μπλε χείλη θέλεις να βάψεις τα γκρι ή θέλεις να βάψεις τα χείλη. Και τα λευκά. Έχουμε και λευκό και... Για να κάνει ωραία αντίθεση, γιατί αλλιώς πολύ μουντό μου φαίνεται. Πολύ μουντό, εσύ το έκανες λίγο μουντό. Ναι, το ξέχασα λίγο παραπάνω. Μπορείς λοιπόν με πινελάκι να προσθέσεις λίγο το νηστί εδώ, ναι. Να πάρουν τα μαύρα μπλε και από εκεί και πέρα βλέπεις εδώ. Να βάλω και στα μαλλιά της. Σιγά σιγά μην βιάζεσαι, να γυράζεις. Η γραφή μου πάει σε όλο το χαρτί, ενώ το νηστής πάει αλευκά. Όλο το και πήγαινε πάρα από μέσα. Α, πάει, απλώνεται. Ενώ το νηστής κάνει τα γκρι. Βάζει τον νηστή ώστε να το, η φωτογραφία να αλλάξει μόνο ο μαύρος άργυρος στο σημείο που βάζει τον νηστή. Η υπόλοιπη φωτογραφία θεωρητικά θα μείνει σταθερή. Εάν την κάνουμε αυτή την ιστορία με βρεγμένο το χαρτί, ενώ βάζεις εδώ, φεύγει και πάει παραπέρα. Ναι, μου έφυγε πριν. Σου έφυγε πριν. Αυτό το φάιλ δεν είναι το νηστής, είναι αυτό. Αυτό το λέτε. Πρέπει να είναι 2-1. Είναι από αυτά που είναι 2-1. Αυτή τα κατά. Πρώτα πριν τη βουτήξεις να ανακατεύουμε λίγο, βλέπεις που έχουν κατακαθίσει. Να μην τα στριμώξεις από κάτω. Έτσι. Και τώρα όρμα του. Όρμα. Ανευτροφής και πάθος. Και είπαμε στην αρχή, ιδίως εδώ, ανακατεύουμε πολύ και μετράς χρονόμετρο. Μετράς χρονόμετρο. Αυτό να πηγαίνει παντούτα από πάνω. Αλλιώς θα έχεις μόνο μερικό αποτέλεσμα και άσχημο θα ήταν να έχεις εδώ για παράδειγμα και τα λοιπά, εντάξει. Να πηγαίνει παντού, φρέσκο ζουμί. Φρέσκο ζουμί παντού. Ωραία, πίνε πίνε. Φύλαξε μου το. Πίνε στο λεπτό. Μόνο τα μαύρα, ένα λίγο να δεις. Παρά το γεγονός ότι εδώ βάφτηκα με διάφορα χρώματα το άσπρο, τα μαύρα και τα γκρι δεν έχουν φτιαχτεί καθόλου. Αυτό κάνει ο τονιστής. Ο τονιστής σειράζει αυτά. Εσύ έχεις βάλει και επαφή. Αυτό είναι μόνο επαφή. Είναι επαφή. Μπορείς να συνεχίσεις με τονιστή. Όπου αυτά θα γίνουν. Ό,τι βλέπεις μαύρο θα γίνουν. Να το σου δείξω τώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ έχουμε τονιστές. Μπορείς να έχουμε πειράξει. Μπορείς να έχουμε πειράξει. Αυτό, εδώ τώρα έχει βαφτεί. Έχει βαφτεί. Εδώ μπορεί κανείς να δει. Παπάζος, αρέσει. Λίγο παπάζος, δεν ξέρεις λίγο παπάζος. Εγώ το ξέρω, δεν ξέρεις. Καμία σχέση με το έχουν γίνει ακριβώς αυτά που δεν γράφτηκαν εδώ. Πάνε είναι σολάρισμα, όλα σολάρισμα. Αυτά είναι σολάρισμα χωρίς υποχρεωτικό και αυτά είναι σολάρισμα με υποχρεωτικό. Είναι αυτό που χαλάει τη φωτογραφία από κάτω για να μπαίνει χρώμα μέσα. Να την κάνει τον όντρο παιδί. Ναι, εδώ βλέπεις τον τονιστή, πως έχει πειράξει. Ναι, ναι. Μάλιστα, απλά θέλω να φτιάξω λίγο αυτό να μην είναι τόσο μονότονο. Αυτό να μην είναι τόσο μονότονο. Εδώ έχω βάλει τον τονιστή. Εδώ το βάλω λίγο μπλε βαφή. Τι να κάνω. Τι να κάνεις, είναι ένα καλό ερώτημα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα πιο βαρύ τονιστή στο επάνω μέρος. Να το βαρύνεις κι άλλο, χωρίς τσιγκουνιά. Να το φτιάξεις
ερωτήσεις πιο βαρύ από εδώ. Για να ψάξω να βρω ένα κάτι. Λιλά. Να τη φτιάξεις έτσι με αυτή τη φορά. Αυτά μου αρέσει. Όρμα. Τζακ και τα κόκκινα δικά σου, δεν λέγαμε. Καμέρα και το τσιντάμπα. Ματιάς. Είναι κάποιον άλλο. Πέρα μέσα. Τι αυτό. Αυτό. Εγώ είμαι. Εγώ με αυτό. Τι να πω. Πώς σε λένε. Μαρία. Για λέει, για λέει, για λέει. Ωραίο, μου άρεσε. Πάλι. Thank you.